Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς και σήμερα ξεκινάμε με το μάτς εναντίον της Salford εκτός έδρας, η οποία και αυτή έχει 7 βαθμούς. Όλοι οι παίχτες είναι ξεκούραστοι. Πάμε να ξεκινήσουμε και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Εδώ έχουμε χώρο. Φεύγει ο Παπάζογλου και θα κάνει το 1-0 μετά από μια πολύ ωραία assist του Μάντνεϊ. Και θα ανοίξουμε το σκορ εκτός έδρας. Κάνουμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Εδώ βλέπετε ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Και εδώ θα ισοφαρίσει η Salford πάρα πολύ γρήγορα με ένα απίστευτο σουτ στην κλειστή γωνία. Εδώ έχει χώρο η Salford. Μια απίστευτη σέντρα και μια απίστευτη κεφαλιά. Δίνει κάποιες φάσεις οι οποίες δεν γίνεται να αμυνθώ με τίποτα. Όπως αυτή εδώ. Δείτε λίγο σέντρα που έγινε από μπρόνους παίχτες και κεφαλιά που έγινε. Εδώ έχουμε χώρο με τον Παπάζογλου ξανά. Θα κάνει το 2-2. Θα καταφέρει και θα σοφαρίσει. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ευτυχώς. Το χρειαζόμασταν αυτό το γκολ. Να πούμε ψυχολογία στο ημίχρονο. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Εδώ φεύγει ο Τσαούσι. Θα δει το Μάντνεϊ, ο οποίος θα κερδίσει την κόντρα και θα σουτάρει κάτω το πόδι του τερματοφύλακα και θα ξαναπάρουμε το προβάδισμα. Θα κάνουμε το 2-3. Πολύ σημαντικό γκολ. Πάρα πολύ. Εδώ ήταν πολύ τυχερό το γκολ. Εδώ πήρα μια περίεργη κόντρα και μετά, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε μπάλα κάτω από δύο τερματοφύλακα. Ναι. Εδώ έχει χώρο Μάντνεϊ. Είναι onside. Θα προλάβει να τελειώσει. Θα σκοράρει το δεύτερο του γκολ, ευτυχώς. Και θα κάνουμε το 2-4. Θα πάρουμε προβάδισμα 2 τερμάτων. Σε ένα πολύ σημαντικό γκολ. Για να πάρουμε το τρίποντο και να φτάσουμε τους 10 βαθμούς. Εδώ όμως ο Παπάζογλου. Εδώ κάπως έγιναν κόντρες και ο Μανουλίδης θα τις εκμεταλλευτεί και θα μας δώσει το προβάδισμα 3 τερμάτων και μάλλον θα μας δώσει και τη νίκη. Μετά από πολλές κόντρες, ξανά λίγο τυχερό γκολ. Και κάπου εδώ θα λήξει το μάτς. Θα φύγουμε με το τρίποντο εκτός έδρας ενάντια στη Salford, η οποία έχει τους ίδιους βαθμούς με εμάς. Πάρα πολύ σημαντική νίκη. Και ξεκινάμε και το επεισόδιο με τρίποντο, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το οποίο θα μας φέρει στην 7η θέση με 10 βαθμούς. Και ένα τρίποντο μακριά από τη δεύτερη θέση και την απευθείας άνοδο. Και το επόμενο μάτς είναι με την Cambridge εκτός έδρας. Είναι για το... αυτό είναι το EFL Trophy, BSM, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το επόμενο μάτς με την Cambridge. Είναι για το κύπελο. Θα παίξουμε βέβαια με αναπληρωματικούς. Λοιπόν, θα παίξουμε έτσι. Άλλαξα σχεδόν όλη την ομάδα εκτός από τον Κουρτίδη, γιατί δεν έχω αρκετούς αμυντικούς. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε λίγο παρόμοιες εμφανίσεις, αλλά δεν πειράζει. Εδώ δυστυχώς το φάγαμε. Από συνήθεια που παίζει online κουν σαν τερματοφύλακα. Και όταν το κάνεις αυτό με το AI, την πληρώνεις πάντα.
Εδώ όμως ο Χούντα έχει την ευκαιρία να σοφαρίσει και θα το κάνει. Απαντήσαμε αμέσως με ένα πολύ ωραίο τελείωμα από το Σοχούντ, ο οποίος κάθε φορά που παίζει είναι πάρα πολύ καλός. Εδώ έχει ευκαιρία η Cambridge και θα ξαναπεράσει μπροστά στο σκορ. Είχα τεράστιο κενό στην άμυνα, τεράστιο. Και θα το πληρώσω. Εδώ φάγαμε ένα πολύ κακό γκολ. Πάρα πολύ κακό. Για κάποιο λόγο ο αμυντικός μου έφυγε από τη μέση και πήρε και κόντρο ο αντίπαλος, από ό,τι βλέπετε. Εδώ φεύγει ο Παπάζογλου. Και δεν ξέρω καν πώς το έχασε αυτό. Εδώ Τάι θα δώσει στον Ιωγιακά και αυτός θα τελειώσει τη φάση και θα μειώσουμε σε 3-2. Και έχουμε να κυνηγήσουμε άλλο ένα γκολ τώρα τουλάχιστον για την ισοφάριση. Εδώ δυστυχώς τελειώσει το μάτς. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε χάσει με τίποτα. Λοιπόν, το επόμενο μάτς είναι με τη Newport, η οποία έχει 7 βαθμούς. Αυτή θα είναι η ομάδα που θα παίξει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ δεν ξέρω καν πως μπήκε αυτό πάλι. Ένα απίστευτο σουτ. Θα δώσει στο Μάντνεϊ, τόσο στον Παπαδόπουλο, τόσο θα δώσει στον Πάνο. Η μπάλα θα φτάσει στον Παπαδόπουλο που θα σουτάρει και θα σοφαρίσει. Θα κάνει το 1-1. Ένα γκολ που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Ήμασταν μέσα στην περιοχή του για ώρα, στριφογυρνάγαμε. Κάπως η μπάλα έφτασε στον Παπαδόπουλο και ευτυχώς τελείωσε πάρα πολύ όμορφα. Εδώ έχει χώρο Τσαούσι. Θα κλείσει προς τα μέσα, θα σουτάρει και θα κάνει το 2-1. Νόμιζα ότι το έχασε για λίγο. Και παίρνουμε προβάδισμα. Κυκλοφορήσαμε και εδώ πολύ ωραία την μπάλα. Δυστυχώς ο Τσαούσι έχει ένα skill move μόνο, ένα αστεράκι. Οπότε δεν μπορώ να κάνω ball roll. Εδώ, μετά από πάρα πολύ πίεση, από τότε που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, μονίμως πιέζουνε. Μονίμως. Γιατί εδώ έχουν ανέβει όλοι, πήγαν να τη διώξουν την μπάλα, δεν τα κατάφερα. Και δυστυχώς το φάγαμε. Εδώ πολύ ωραίο στον Εμμανουηλίδη από τον Πάνο, που ίσως σουτάρει και θα μας ξαναδώσει το προβάδισμα. Θα κάνουμε το 3-2. Πιέζει πάρα πολύ η Newport, πάρα πολύ. Εδώ πολύ ωραία η πάσα του Πάνου. Έβγαλε μόνο το Ρουμανουλίδη. Όχι! Εδώ πληρώσαμε το λάθος του παιχνιδιού.
Άμα δείτε το replay, θα καταλάβετε. Έχω κλέψει την μπάλα εκεί πέρα, έχω πατήσει πάσα να γίνει στον... στο 3, στον Κουρτίδη, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Όχι, το 4 είναι ο Κουρτίδης. Τέλος πάντων, στον άλλο παίκτη. Και για κάποιο λόγο αποφάσισα να δώσω τον αντίπαλο. Δεν κατάλαβα γιατί. Το οποίο μας κόστησε ένα γκολ. Εδώ πολύ ωραία βγαίνει ο Πάνος. Θα πεκρούσει αρχικά και θα ακολουθήσει ο Μάντνεϊ. Θα μας δώσει γκολ που το αξίζουμε πάρα πολύ. Το αξίζουμε πάρα πολύ. Εδώ αρχικά δεν τελείωσε τη φάση ο Πάνος. Μετά από πολύ ωραία πάσα του Μάντνεϊ. Αλλά έρχεται ο ίδιος και τελειώνει τη φάση. Εδώ πάλι βγήκαμε πολύ ωραία από το press. Και έχουμε χώρο. Ο Πάνος με μια πάρα πολύ ωραία πάσα στο Γιόγιακα, ο οποίος θα κλειδώσει την νίκη. Και με ένα υπέροχο τελείωμα, με το που μπήκε αλλαγή, θα κάνει το 5-3. Εξαιρετική η πάσα του Πάνου. Και τελείωσε το match. Θα πάρουμε την νίκη. Θα κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο τα 2-2 στο πρωτάθλημα. Τη μοναδική ήττα που κάναμε ήρθε στο EFL Cup, ούτε που ξέρω πως λέγεται πλέον. Το οποίο τρίποντο θα μας φέρει στην 5η θέση. Και στο επόμενο match παίζουμε με την 8η Walsall. Δεν θα παίξω άλλο match για σήμερα. Θα το αφήσουμε εδώ και θα το αφήσουμε εδώ πέρα. Κάναμε όπως είπα 2-2 στο πρωτάθλημα, που είναι πάρα πολύ καλό, πήραμε 6 βαθμούς. Που μας έξι τροχιά playoff. Το μόνο match που χάσαμε ήταν στο κύπελο, το οποίο στο EFL, το οποίο ήταν σε... άμα λέγεται έτσι. Το οποίο έχει ο Μίλους, οπότε δεν αποκλειστήκαμε από εκεί πέρα ακόμα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ένα subscribe για να δείτε και τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και τα λέμε στο επόμενο.